για τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη εδώ, ο οποίος λίγο να μας βάλει σε μια λογική της κυβερνοεπίθεσης και πώς αυτή στείνεται έτσι, κύριε Σφακιανάκη. Πώς έγινε αυτή η κυβερνοεπίθεση που συζητάμε εδώ πέρα για 165, πώς το είπαμε, 165 χτυπήματα από 114 χώρες, κύριε Σφακιανάκη. Καλό μεσημέρι. Φτάσαμε 140. Γεια σας, καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας όπως έπρεπε για να μην είχαμε σήμερα αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, με απλά λόγια, για να διατάξει έρευνα ο κύριος Εισαγγελίας του Αντιπάρχου, έχει δει ότι υπάρχει αμέλεια. Έχει δει ότι υπάρχει κάτι στο βάθος. Δεν κάνει έτσι μια έρευνα ο Εισαγγελίας του Αντιπάρχου. Με απλά λόγια. Όφυλαν να έχουν πάρει μέτρα και να έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο μέτρο το οποίο το πήραν σήμερα. Το μεσημέρι το πήραν στη φαρέτρα τους. Άρα με απλά λόγια δεν είχαν βάλει όλα τα επίπεδα εκείνα που έπρεπε πάνω στην ασφάλεια με αποτέλεσμα να είναι εύκολος στόχος. Τα λέω απλά όσο πιο πολύ μπορώ. Κύριε Σφακιανάκη, εννοείται δηλαδή ότι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει και να θωρακίσουν το σύστημα που θα μπορούσε σε μια τέτοια πολύ μεγάλη, όπως το λένε, μεγατόνων επίθεση να το εμποδίσουν, να εμποδίσουν αυτή την κυβερνοεπίθεση. Μπορούσε αυτή η επίθεση, εάν είχαν κάνει αυτό που έκαναν σήμερα το μεσημέρι, να είχε αποφευθεί εντελώς. Κύριε Σφακιανάκη, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Στις εκλογές. Σε εκλογικές αναμετρήσεις χτυπούσαν οι τάκες ακριβώς όπως και τώρα, με εκατομμύρια χτυπήματα. Όμως εμείς δρομολογούσαμε τα χτυπήματα διαφορετικά. Χτυπούσαν αυτοί που ήσαν στρέλα παλού. Με αποτέλεσμα οι εκλογές το 2013, 2014, 2015, 2016 να μην είχαν ποτέ πρόβλημα και οι ίδιοι χάκερς να κάνουν συγχαρητήρια τότε στη δίωξη. Άρα με απλά λόγια, εμείς είχαμε πάρει μέτρα ασφάλεια και πάνω απ' όλα είχαμε προβλέψει τα χτυπήματα αυτά. Κάτι που σήμερα δεν έχει γίνει. Μπορούμε να βρούμε ποιοι τα έκαναν, κύριε Σφακιανάκη, με την εμπειρία και τη γνώση που έχετε. Βέβαια. Θα πρέπει να γίνει ανάλυση του χτυπήματος. Θα πρέπει οι αξιωματικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, οι οποίοι είναι κατηρτισμένοι, να πάρουν όλη την επίθεση, να την αναλύσουν για να δούμε από πού έγινε και πώς έγινε. Γιατί οι hackers δεν πάνε από τα σπίτια τους. Οι hackers πλάμε χρησιμοποιούν το σκοτεινό διαδίκτυο και κάνουν τα χτυπήματά τους. Τέτοιου είδους επιθέσεις γίνονται σε συστήματα κρατικά ή δημόσια, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιεί το κράτος. Ή είναι κάτι πρωτοφανές. Πρωτοφανής δεν είναι. Έχουν ξαναγίνει. Αν λίγο ψάξουμε 2, 3, 5 μήνες πίσω, να δούμε ότι έχουν γίνει και στη χώρα μας και αλλού. Το θέμα είναι το εξής. Τι είδους θωράκιση παίρνει κάθε υπηρεσία, το κάθε υπουργείο για κάτι που κάνει. Μάλιστα. Άρα, κύριε Σφακιανάκη, εσείς λέτε τώρα ότι μπορούν να εντοπιστούν και οι δράστες. Υπάρχει τρόπος. Δεν μπορούν. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα, εν πάση περιπτώσει, έγιναν αυτά που, όπως λέτε εσείς, δεν είχαν γίνει. Άρα το πρόβλημα λύνεται. Πιστεύω, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, ότι το πρόβλημα από το μεσημέρι και μετά λύθηκε. Μάλιστα. Γιατί χρησιμοποίησα κάτι που κάναμε εμείς παλαιότερα πλέον. Μάλιστα, λοιπόν, γιατί η αναστάτωση και η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.